θα διαβάσω ελάχιστα εδάφια από το 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Λουκά. Εγένετο δε και φιλονικία μεταξύ των μαθητών, το τις από αυτούς φαίνεται να είναι μείζον, μεγαλύτερος. Ουδέ είπε αυτής, οι βασιλείς των εθνών κατακυριεύουν αυτόν και οι εξουσιαστές τους καλούνται ευεργέτε. Ήξερε την ιστορία των Πτολεμαίων και τα λοιπά με τους ευεργέτες εκείνους, τους επιγόνους του μεγάλου Αλεξάνδρου. Σεις όμως δεν μπορείτε να φέρεστε να σκέπτεστε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ο μεγαλύτερος ανάμεσά μας, ανάμεσά σας, να γίνει ως ο νεότερος. Εδώ το νεότερος στην έννοια ο πιο χαμηλός, ο πιο μικρός. Και αυτός ο οποίος πάει μπροστά, ο ηγούμενος, όπως ο διακονών. Διότι ποιος είναι μείζον? Αυτός ο οποίος είναι ξαπλωμένος στο δείπνο και τρώει, ή αυτός που πηγαίνει έρχεται και αφήνει στα τραπέζια τα φαγητά και τα λοιπά? Δεν είναι αυτός που είναι ξαπλωμένος, καλεσμένος και τρώει? Εγώ δε εν μέσω σας είμαι ως ο διακονών. Το πρώτο μας σημείο. Σε εσάς δεν μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορεί να γίνεται, δεν μπορεί να είναι τα πράγματα έτσι. Είναι αριστούργημα, αν θέλετε, στο 26 εδάφιο. Ημείς δε ουχούτος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι έτσι εμείς. Έτσι κάνουμε. Καλά κάνουμε. Και οι βασιλιάδες έτσι κάνουν και οι αυτοκράτορες έτσι κάνουν και οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς, όχι έτσι, άλλοι άνθρωποι, άλλες σκέψεις, άλλες αντιλήψεις, καμία σχέση, δεν ξέρω, σας συμβαίνει, γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Τι να σας πω, αγαπητοί. Πέστε μου τι να σας πω. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν γελάω με τα αστεία τους. Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα τους. Δεν ξέρω τι λένε. Στα πολλά ταξίδια, σαν το έχω ξαναπεί, που επέτρεψε ο Θεός να κάνω στη ζωή μου, έμεινα πολύ λίγο καιρό, πολλές, στην Ιαπωνία. Τώρα μάλιστα, όπου αλλού να είσαι, μια κουβέντα λες, κάτι διαβάζεις, μέχρι εκεί, στην Ιαπωνία. Ένιωσα, να το πω έτσι, απόλυτα τέλεια ξένος. Κάπως έτσι αρχίζω να σκέφτομαι, να βλέπω, να πιάνω τον εαυτό μου αυτόν τον τελευταίο καιρό. Πώς σκέφτονται, μάλλον ναι, και για να τα καταφέρνουν και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, πρέπει να είναι έξυπνοι άνθρωποι στην
στα χρόνια τα δικά μου τους λέγαμε καπάτσους. Ωραία, καπάτσος αυτός. Είναι καπάτσι, έξυπνοι είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω είναι ένα μεγάλο μάθημα για την Εκκλησία. Αυτά λέω για την Εκκλησία, για κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έχω τη χαρά, την ευλογία, την τιμή. Αυτό το βράδυ να τους βλέπω να μιλάμε μαζί. Δεν μπορεί να συμβαίνει έτσι με εσάς. Θυμόσαστε πόσες φορές, μου έχει καμία εντύπωση στην προσωπική μου μελέτη, στάθηκα και ξανατιμήθηκα εκείνο τον Χάλεμ για τον οποίο προσωπικά ο Θεός είπε ο Χάλεμ είναι άλλο πνεύμα. Άλλης νοοτροπία. Σας συγκεφτεύω θερμός, αγαπητέ. Δεν διαφέρουμε αφήνοντας όλοι ένα μουσταχάκι εδώ. Δεν αδιαφέρουμε από τους άλλους ντυνόμενοι με διαφορετικά ενδύματα από ότι όλοι οι άλλοι. Δεν είναι τίποτα, καμία σχέση. Είναι άλλη νοοτροπία. Θα λέγανε οι άνθρωποι του κόσμου, άλλη μανταλιτέ, άλλος τρόπος σκέψεως, άλλος τρόπος ομιλητικής, άλλος τρόπος που προσλαμβάνουμε τις εξωτερικές παραστάσεις. Δεν μπορεί, λέει. Εσείς δεν μπορείτε έτσι. Και φέρνει ένα παράδειγμα. Όταν καλούν κάποιους ανθρώπους να φάνε, σας είναι γνωστό ότι όλος ο σημειτικός εκείνος κόσμος, το έχουμε ξαναπεί, έτρωγαν σταυροπόδι. Όταν μπήκαν οι Έλληνες μέσα και φέρανε το ανάκημε ξαπλωμένοι, λέγαμε, με τη μια πλευρά, αριστερά και με το δεξί είχαν ένα τραπέζι και είχαν απάνω τα καλούδια τους και το τρόπο. Ανακείμενος. Είναι ή και κλειμένος, γυρμένος με γιώτα. Και κλειμένος με ήττα είναι καλεσμένος. Ποιος είναι μείζον? Αυτός ο οποίος ξαπλωμένος τρώει ή αυτός που πηγαίνει έρχεται και διακονεί και υπηρετεί? Δεν είναι αυτός που είναι ξαπλωμένος? Υπάρχει μια διαφορετική λοιπόν απέναντι στην υπόθεση της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, της αδελφότητος. Υπάρχει μία διαφοροποίηση και είναι προϊόν της πρώτης σκέψης, όχι έτσι. Και αυτή η δεύτερη σκέψη είναι ακριβώς ετούτη. Είμαι εκ των καλεσμένων και καθισμένων ή είμαι εκ των υπηρετούντων? Και θα πάρουμε μία θέση. Όχι, δεν θα πάρουμε αυτή τη θέση. Οι άνθρωποι θέλουν να κάνονται στα τραπέζια, να διακολούνται, να υπηρετούνται. Μια αντίληψη, μια νοοτροπία, μια τοποθέτηση είναι αυτή. Και υπάρχουν μερικοί άλλοι, πολύ λίγοι, οι οποίοι είναι οι διακονούντες, οι υπηρετούντες. Σας έχω ξαναπεί ότι όταν παντρεύτηκε ο βασιλιάς ο Παύλος, ο διάβολος τότε ήταν, όχι ο Κωνσταντίνος, ναι. Μια πριγκίπισσα πήρε από τη Δανία, νομίζω.
Έκαναν στον κήπο των Αναστών, στην Προεδρία που ήταν το μεγάλη κήπη εκεί, καλεσμένους, οι βασιλιάδες καλέσανε, ποιους καλέσανε, και απ' έξω, πρίγκιπες και από το εσωτερικό, ο Βασίλης δεν είχε πάει εσύ, ο Βασίλης δεν είχε πάει. Και ήταν η Φρυδερίκη, η μαμά και η πεθερά, με μια αποδιάστημα με την ίδια φωτογραφία και είχε ένα δίσκο με σαμπάνιες και σερβίριζε. Η βασίλισσα να σερβίρει, τη σερβίριζε εκείνο εκείνο. Εγώ δεν, προσέξτε το εγώ, ημί εν μέσω ημών ανάμεσά σας ως ο διακονών. Μόνο τώρα μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το λέμπιον. Λέμπιον, λατινικά, ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό ύφασμα που βάζανε οι εργάτες μπροστά τους όταν κάνανε δουλειές χειροναυτικές. Αυτό το λέμπιον. Το θυμάμαι στους οικοδόμους. Είχαν ένα τέτοιο πράγμα εδώ και μάλιστα είχαν και μια τσέπη πολύ μεγάλη και βάζανε καρφιά, τη βάζανε μέσα. Αυτό είναι το λέμπιον. Αδελφοί, κανένας δεν, νομίζω, άποψη, δεν θα φορέσει την στολή του γάμου και το ημάτιο της δόξας μπροστά στον ουρανό πριν φορέσει το λέμπιον της διαγωνίας, της υπηρεσίας, των δακρύων. Ο Κύριος πηγαίνει και έρχεται σε προβλήματα, σε νοσοκομεία, σε αρρώστιες, σε θέματα. Άφησε το σε μένα αυτό. Δεν ξέρω ποιοι από τους πιο παλιούς ενθυμούνται τον Παντελή. Τον Παντελή. Έχει χρόνια να έρθει. Τον έφερνε η διακόνησα η Τζένιφερ. Τώρα τον Παντελή δεν τον φέρνει κανείς. Είναι Μογγολάκι. Πρέπει να είναι τώρα 45 ετών ο Παντελής. Ο Παντελής. Το θυμόσαστε. Ναι, ναι. Μου έγραφε συνεχώς κάπου τάχω γράμματα, αλλά δεν καταλάβαινες τι λέει. Μόνο έβγαινε από τα γράμματα η μαμά μου. Έφυγε η μαμά του. Και έφυγε και η αδελφή της μαμάς του που ζούσε. Ζει με τον αδελφό του κάπου εδώ βόδα και είναι κλεισμένο από το πρωί μέχρι το βράδυ στο παράθυρο. Μια φορά το είχαμε κάνει εδώ και τα γενέθλια ως ο υπηρετών. Έχει καμία σχέση αυτό με τη σωτηρία μας. Είναι απόδειξη της σωτηρίας μας. Δεν είναι το λέμπιον, η διακονία, η υπηρεσία. Η υπηρεσία που οδηγεί στη σωτηρία, αλλά ένας σωσμένος αποδεικνύει ότι είναι εν Χριστώ Ιησού σωσμένος με το λέμπιον. Με το σύμπητο κεφάλι. Έχουμε μια κοπελίτσα Αλβανίδα. Είναι πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Θέλει να δώσει στο πανεπιστήμιο φέτος. Αλλά δεν έχουν χρήματα βέβαια οι γονείς της να πάρουν το δάσκαλο ή να πάει το παιδί στο φροντιστήριο. Δίνει φέτος πανελλήνιες.
νομίζω δίνει Πολυτεχνείο ή θεωρητικές σπουδές, μάλλον θεωρητικά, είναι η νέα της κατεύθυνση. Και παρακάλεσα. Έχουμε, ξέρετε, πάρα πολλούς επιστήμονες σε όλους τους χώρους, τους κλάδους, τις ειδικεύσεις. Και μία μου είπε, εγώ άλλο θα ήθελα να κάνω μάθημα. Τίποτε άλλο. Αδελφοί μου, δεν πίστεψα ποτέ πως αποτελεί υπόβαθρο η όποια διακονική παρουσία μας στον όποιο χώρο. Αλλά δεν μπορώ να χάσω αυτή την εικόνα που ο ίδιος ο Κύριος είπε. Τον φαντάζομαι τον Κύριο με ένα δίσκο, αν ήταν δίσκη της εποχής εκείνης, ως ο διακονός. Από τραπέζι στο τραπέζι και πηγαίνει στην κουζίνα και να φέρνει νερό, και να φέρνει νερό, κρασί και να φέρνει. Ως ο διακονός. Αμφισβητείτε αν το ρήμα διακονώ, αμφισβητείτε έντονα από γερμανούς γλωσσολόγους, παράγεται από το διακόνεως. Διακόνα. Κόνης είναι το χώμα το, η σκόνη. Ότι οι άνθρωποι αυτοί περπατούσαν μέσα από τη σκόνη. Αν είναι έτσι, δεν το ξέρω. Αλλά αν θέλετε, ξανακλείστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τον Κύριο να διαγωνεί. Σκέφτομαι τον εαυτό μου να είμαι ξαπλωμένος και να έρθει ο Κύριος. Άσε με ρε να σε υπηρετήσω, να σε διαγωνίσω. Και θα επανέλθω στο τρίτο σημείο και ρωτάει ο Κύριος. Ο μίσον εν ημίν, ο πιο μεγάλος ανάμεσά σας, γυναίστο προσταχτική να γίνει ως ο νεότερος. Το παιδί του μαγαζιού, ο μπακαλόρατος, και απευθύνεται σε μεγέθη, απευθύνεται σε αναστήματα. Πέτρος, Ματθαίος, Ιάκωβος, αργότερα η Ιωαννική εκείνη γραφίδα που συντάραξε τους αιώνες μέχρι σήμερα. Αδελφοί, μήπως κάναμε λάθος στον αριθμό του λεωφορείου. Μήπως. Μήπως. Και σώθηκα, ο Θεός να σε ευλογήσει. Και είμαι σωσμένος, ο Κύριος θα κάνει το πιο καλό στη ζωή του. Και με έχει σώσει, το κατάλαβα, ελαφρώς με έχετε ψωφίσει. Δεν το κατάλαβα, το είπατε. Και μετά, μετά δε ταύτα, πώς σου άφησα τον Ιησού Χριστό να αλλάξει τις εσωτερικές μου δομές. Πόσο. Και πόσο τις άλλαξε. Πόσο τις μετέβαλε. Τις αλλίωσε επί τα βελτίω. Οι σχεδιασμοί μου, είμαι τόσο κοντά στο τέλος και ζητάω από τον Κύριο να μου αποκαλύψει
τις λεπτομέρειες του ζωγραφικού πίνακα. Ψάξε ανατροπή μεγεθών. Ο πιο μεγάλος είναι ο νεότερος. Ο πιο δυνατός είναι ο πιο αδύνατος. Ο πιο ισχυρός, ο πιο ανίκανος. Με συγχωρείτε παραγωγή, δεν είναι. Και εδώ θέλω να κλείσω με το τέταρτο μου σημείο. Έχετε υπόψη ότι ο πιστός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος άλλης λογικής. Δεν έχει τη λογική τη χρησινή. Θα το πει ο κόσμος, ρε, είσαστε καλά, ρε, είσαι εσείς στη μέσα. Και έχει δίκιο. Λέει, έχει μυαλό, έχετε. Και ξέρετε, δεν μπορείς να τα απαντήσεις. Εμείς δεν απορρίπτουμε τη λογική του ανθρώπου, του κόσμου. Υπερβαίνουμε τη λογική του κόσμου. Έχουμε μια άλλη λογική. Η λατρεία μας είναι η λογική λατρεία. Και σήμερα στο σχολείο μας λέγαμε, δόξα να έχει ο Θεός, κάποια πρόσωπα βλέπω απόψη και χαίρω γι' αυτό, ότι είναι ανάγκη σε κάποια φάση της ζωής μου να ανεβάσω τον πήχη. Προσέξτε, πιέσεις προσωπικές τις γράψαμε, πιέσεις στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, πιέσεις ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, πιέσεις οικονομικές, πιέσεις επαγγελματικές, πιέσεις κοινωνικές. Ιδιαίτερα οι νέοι φέρουν το βάρος αυτής της τρομακτικής, επαναλαμβάνω, πίεσης απάνω τους. Και έρχονται στην εκκλησία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αναπνοή. Τι θέλεις, να μας επιτρέψετε όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, είδατε που έχει ένα σκούφος με ένα πομπόν απάνω, το λένε οι άλλοι έτσι πομπόν, να κρεμάσουμε και μια συλλογή γραμματοσύμων. Και η εκκλησία θα έχετε πιέσει συνεχώς. Ανοίξτε, κάντε και αυτό το άνοιγμα. Κάντε, παιδιά είναι, κάντε και αυτό το άδειγμα. Να τα κάνει μέχρι του επιτρεπτού ορίου. Προσέξτε, είναι λάθος όμως. Η πίεση δεν πρέπει να κατέβει προς τα κάτω, αλλά προς τα πάνω, να σπάσουν οι κρίκοι των δεσμεύσεων. Ναι με αγάπη, ναι με πλατικαρδία, ναι με απλότητα, ναι με δάχρυα, ναι με αγκαλιά. Αλλά προσέξτε, δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Χρειάζεται να πω στον εαυτό μου, μια και είμαι τόσο νέος, η κατεύθυνση πρέπει να είναι ανάστροφη, κόντρα στον εαυτό μου. Ανακείμενος. Πρέπει κάποτε να καταλάβω ότι δεν έχω τη σκέψη του κόσμου. Δεν κουβαλάω τη λογική του κόσμου πια. Αλλά μια άλλη λογική. Τη σταυρικής χάρης. Κλείστε τα μάτια σας. Κοιτάξτε τον Κύριο, όχι τη Φιδερίκη, τον Κύριο με ένα δίσκο. Ως ο διαχωνών δεν είναι θέμα υπηρεσίας, είναι θέμα μεταβολής της, και αλλαγής της νοοτροπίας μας. Το πνεύμα του κόσμου και το πνεύμα της σταυρικής χάρης.
δεν θέλω ποτέ να τελειώνω με ανθρώπινα λόγια. Έγινε το δε και φιλολογία μεταξύ τους. Ποιος τάχα εξ αυτών φαίνεται να είναι μεγαλύτερος. Το αυτό περιστατικό θα ενθυμίσετε, και πρέπει όλων τα βλέμματα να πέσανε απάνω στον Πέτρο. Όλων, ποιος είναι πιο μεγάλος. Όλων. Και ο Πέτρος δεν έφτιασε τα ρούχα του. Και ο Πέτρος δεν είπε, όχι, μη με κοιτάτε, δεν είμαι εγώ. Δεν μπορεί να είμαι, δεν κάνει να είμαι. Δεν επιτρέπεται να είμαι, δεν είμαι άξιος να είμαι. Δεν το πάει. Και στη συνέχεια ο Κύριος τον κοίταξε και του είπε, προσευχήθηκα για σένα. Όταν θα συνέλθεις, στήριξε τα αδέρφια σου. Σε κάποια από τις ευλογημένες εκείνες στιγμές, ύστερα που από τα περιστατικά τα τόσο γνωστά σας που ανέβηκε ο Παύλος μέχρι τρίτου ουρανού, θα μπορούσε χρονολογικά έπεται και είπε, αν και είμαι ουδέν, ουδέν, ούτε ένα, δε, μηδέν που λέμε, μηδέν, ουδέν, ένα μηδενικό είμαι. Μηδενικό. Αγαπητοί. Θέλω να ερευνήσω απόψε, βοηθήστε με. Ποια μεταβολή, ποια αλλαγή, ποια επανάσταση θετικά και αρνητικά έχει κάνει ο Χριστός και ο Σταυρός της χάρης Του στη ζωή μου. Εσάς, με εσάς, ως προς εσάς, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Άλλοι άνθρωποι, άλλης νοοτροπίας, άλλης γλώσσας. Έχω γνωρίσει ανθρώπους αλλοδαπούς, γεννημένους σε διάφορα κράτη, μέλη, 50 χρόνια, 60 χρόνια στην Ελλάδα. Ποτέ δεν διάφανε, δεν μιλώ μόνο για την ώρα, αξάνω για το γλωσσικό εκείνο ιδίωμα που τον πιάνεις αμέσως. Ποτέ δεν πήκανε, ποτέ δεν ταχτιστήκανε. Κουβαλάνε κάτι άλλο, διαφορετικό. Και αυτή τη διαφορετικότητα τη ζητάει απόψε από μένα ο Κύριος. Η χάρη έχει τη δύναμη να ανεβάσει τον πήχη. Η χάρη έχει την ευλογία μέσα της να έχει δυνάμεις αυτό τον πήχη να τον κάνει αλήθεια όσο ψηλά και ελευθερία. Δεν είναι πολλά χρόνια, Σάββατο, δεύτερη ώρα, θυμάμαι. Και στη συνέχεια τα μαθήματα αυτά τα είχαμε πάρει. Και στο Σούνιο, θυμάμαι, για 20ήμερο. Όντως είσαι ελεύθερος. Μόνον ο Χριστός σε ελευθερώσει. Και σήμερα θυμηθήκαμε με τους αγαπητούς επάνω. Θυμηθήκαμε τον Παύλο, ο οποίος είναι φτωχός σε ένα κελί, αλλά πλούσιος. Δεν έχει ένα φελόνι, αλλά είναι επαρκέστατος. Είναι σε ένα κελί, αλλά αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Ο Παύλος είναι θεμένος με λυσίδες.
ποτέ σας διαφύγει ότι είναι ελεύθερος. Είναι η άλλη νοητική, είναι η άλλη νοοτροπία, είναι η άλλη αλήθεια. Η χάρη